Σήμερα νομίζω ότι είναι η αρχή του τέλους και εννοώ του τέλους των εργαζομένων εάν και εφόσον δεν αντιδράσουν. Μετά και τις τελευταίες δηλώσεις της μνημονιακής κυβέρνησης, ουσιαστικά μιλάμε για το υποδιπλασιασμό ακόμα και πιο κάτω των μισθών όλων μας. Επιτέλους η βαλκανιοποίηση στην Ελλάδα ήρθε. Μισθή 600 ευρώ, άνθρωποι οι οποίοι θα φοβούνται είτε τα 600 είτε την ανεργία, είναι έτοιμοι πλέον να κατακυλήσουν. Γι' αυτό αντιδρούμε. Και αντιδρούμε κάνοντας απεργία και ταυτόχρονα σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε, επειδή είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση η Αλάπης της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε και περιφρονούμε τους χώρους εργασίας έτσι ώστε κανένας εργαζόμενος να μην μπει μέσα. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τους εργαζόμενους που δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή στον Όμιλο Αλάπης, τη γνωστή αυτή επιχειρηματική φούσκα για την οποία έχουν γραφτεί τόσα και τόσα. Την περασμένη εβδομάδα έκανε μια δήλωση ο πρόεδρος του Σωματείου, η οποία μας εκφράζει απόλυτα ότι ο Αλάπης είναι σαν την Ελλάδα. Άλλοι τη χρεοκόπησαν και άλλοι πληρώνουν για αυτήν. Απλά θέλουμε να πούμε ότι τελικά ο Αλάπης, που είναι η μητέρα των μαχών για μας, την Ομοσπονδία των Ιατρικών Επισκεπτών και των Συναφών Επαγγελμάτων στο χώρο, είναι η μητέρα των μαχών, όπως είπα, διότι υπάρχουν και άλλα σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας στο γενικότερο κλάδο του φαρμάκου. Απολύσεις ομαδικές στη Pfizer, στη Sanofi και σε μια σειρά άλλες επιχειρήσεις, όπου τελικά δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον τρόμου και φόβου για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, όπως κάνουν οι συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες της Γενικής Συνομοσπονδίας, και πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε, να βρεθούμε στον δρόμο, να είμαστε αλληλέγγυοι σε όλους αυτούς που δοκιμάζονται, γιατί πολύ απλά έρχεται και η δική μας σειρά. Η επίθεση στο δημόσιο τομέα είναι συνολική, καθολική και κυρίως στοχεύει στο να βρει χρήματα για τους δανειστές, περιορίζοντας κατά κύριο λόγο ό,τι έχει να κάνει με κοινωνικές δαπάνες. Έτσι, αυτό δεν μπορεί να μας βρει σίγουρος εμάς ειδικά, που σαν μηχανικοί μέχρι τώρα ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να κάνεις υποδομές. Και τι σημαίνει στο δικό μας το κύκλο να υπάρχουν τα συμφέροντα τα οποία μας έφεραν μέχρι εδώ. Σύντομα θα βρούμε μπροστά μας αυτή την προοπτική, διότι η επίθεση κλιμακώνεται και με τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση και με τις συνεχείς προκλήσεις από την εργοδοτική πλευρά. Μέτρα της νέας παλιάς κυβέρνησης.
αν περάσουν αυτά τα μέτρα θα δοθεί λύση. Αντίθετα, θα καταρρεύσει και ο κοινωνικός ιστός και οι εργαζόμενοι θα ζήσουν ένα νέο εργασιακό μεσαίωνα όπου θα βλέπουν τους βλέπουν ως πειράματα προς στόχευση. Συστηματικοποιούμε όταν τα πειράματα γίνονται θηρία, θα μας δίνουν μπροστά τους με συνεχείς αγωνιστικές κινητοποίησεις και δεν θα επιτρέψουμε να περάσουν τα μέτρα. Σοβαρό να συμμετέχουμε σήμερα στην απεργία αυτή τη γενική, την πανεργατική, πανυπαλληλική με όλα τα προβλήματα που έχει όσον αφορά την οργάνωσή της, γιατί πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα ή εμείς ή αυτοί. Τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο, νομίζω ότι δεν υπάρχει πια, δεν πρέπει να υπάρχει πια καμία αναμονή, τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει, είναι ένας ταξικός πόλεμος και ως τέτοιο πρέπει να την αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι.